για μας σίγουρα είναι μεγάλη τιμή που ο αντιπρόεδρος του κόμματος είναι εδώ πέρα, ο οποίος προέρχεται από τα Σπάργανα της παράταξης. Έχει διατελέσει ψηλότυπος και στην ΟΝΕΔ, έτσι υπήρξε πρόεδρος της. Για μας είναι μεγάλη τιμή στο Κυλκής, διότι μας έχει επισκεφτεί και ο πρόεδρος του κόμματος και οι δύο αντιπρόεδροι. Άρα φαίνεται ότι η παράταξη δίνει μεγάλη βαρύτητα σε κάθε σπιθαμή αυτής της χώρας, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει και να αφουγκραστεί κάθε πρόβλημα που έχει κάθε τόπος, κάθε γωνία αυτής της χώρας μας. Η χώρα μας διανύει περίοδο αλλαλούμ. Νομίζω ότι ο βουλευτής μας και ο αντιπρόεδρος του κόμματος είναι πιο κατάλληλοι να μας το περιγράψουν. Έχουμε μπερδευτεί σε ό,τι γίνεται. Τα εκατομμύρια είναι σαν σταγάλια. Μιλάμε για μεγάλη ζημιά της οικονομίας της χώρας μας, η οποία δεν την περιγράφουμε εμείς εδώ πέρα, την περιγράφουν αυτοί που είναι απ' έξω. Φωτοβολίδες τύπου Νοβάρτης, οι οποίοι τελικά δεν καταλαβαίνει κανένας γιατί έγινε αυτή η ιστορία, πέρα από το να είναι προπατάσματα καπνού. Και βέβαια, εκείνο που είναι και το πιο σημαντικό, είναι η εξωτερική πολιτική. Ο Σούλης Κατατήρης ήταν εδώ. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι και η εξωτερική πολιτική, η οποία πραγματικά στην κόψη ξηραφιού είναι. Τέλος πάντων, αυτά είναι μια περιγραφή εδώ πέρα, την οποία εσείς είστε πιο κατάλληλοι να μας το πείτε. Εμείς θα προετοιμαστούμε ενώπιση σωματικών εκλογών που θα γίνουν πρώτο Θεός 13 Μαΐου. Όλο αυτό το διάστημα θα προσπαθήσουμε εμείς, όλα εδώ πέρα τα στελέχη της παράταξης, είτε ή αφορούν είτε είναι της ΔΟΔΕ είτε είναι της ΔΥΜΤΟ, να ενεργοποιήσουν όσο μπορούν περισσότερα μέλη. Νομίζω ότι θα είμαστε πολύ δυνατοί αν είμαστε δυνατοί εμείς οι ίδιοι, σαν Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι δυνατή και πρέπει να το δείξει ο καθένας ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι καιρός πια, είμαστε περήφανοι που είμαστε Νέα Δημοκράτες. Έτσι δεν είναι, Σοφία? Δεν είμαστε ωραία που όλοι. Λοιπόν, και αυτό θα το επιδείξουμε εφόσον έχουμε μια συνέπεια, γιατί πρέπει πρώτα να δείξουμε ότι εμείς είμαστε συνεπείς. Πρέπει να είμαστε συνεπείς στην οικογένειά μας, στην παράταξή μας, στη χώρα μας. Άρα θα κάνουμε μια μεγάλη, όσο μπορούμε, με τη βοήθεια βέβαια όλων, και του βουλευτή και του αντιπεριφερειάρχη και του δημάρχου και των ανθρώπων του οργανωτικού, οι οποίοι μας τιμάνε σε κάθε παρουσία τους εδώ πέρα, να πληροφορήσουμε όσο μπορούν περισσότερα μέλη. Να ξέρεις, κύριε Διαμαντή, ότι μας έχει έρθει το Μητρό Μελών. Το έχουμε, άρα θα το δουλέψουμε από Δευτέρα. Έτσι. Και έχει έρθει με πολύ τέτοιο σύγχρονο τρόπο. Έτσι, μπορούμε να το κατεβάσουμε και σε Excel, να το δουλέψουμε. Έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ την παράταξη και να δώσω και συγχαρητήρια, να μεταφέρει και τη συγχαρητήρια στον τομέα πληροφορικής του κόμματος. Λοιπόν, ο Δήμαρχος Κυλκής. Δεν ήρθα να σας πω σήμερα να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία. Ούτε ήρθα να σας πω πόσο κακός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτον, διότι και να σας έλεγα ότι είναι καλός, δεν θα σας άρεσε άποψη. Δεύτερον, γιατί και να σας έλεγα να μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, δεν θα σας έπειθα. Άρα δεν θέλω να χάνω τα λόγια μου. Θέλω να πω μερικά λόγια από την καρδιά μου, γιατί έχω έρθει για λόγους που αφορούν τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, το στενό πυρήνα και όχι την ευρεία λαϊκή βάση, να ενθαρρύνουμε τη βάση, να στείλουμε μηνύματα αισιοδοξίας. Δεν έχω έρθει για αυτό. Έχω έρθει για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ξέρετε, έχει δώσει σε μια σειρά από, ας πούμε, υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη, βουλευτές, την ευθύνη κάποιων νομών της χώρας. Και στον Γιώργο έχει δώσει, είναι το δικαίωμα και δεν είναι. Και σε μένα έχει δώσει όλους τους νομούς γύρω από τη Θεσσαλονίκη, 6 νομοί και την Εθνική Μακεδονία, εκτός της Θεσσαλονίκης, γιατί είμαι και γαμπρός Θεσσαλονίκης. Και να σου πω την αλήθεια, και γι' αυτό το λόγο δεν θα ήθελα με τη Θεσσαλονίκη να έχω τέτοιου είδους επαφή, για να μην υπάρχουν και παρεσθήσεις. Λοιπόν, τώρα, δύο πράγματα πρέπει εμείς να κάνουμε από τη θέση μας.
Το ένα πράγμα που βλέπουμε, που προσπαθούμε να κάνουμε, είναι να υπάρχει μια, ας πούμε, υψηλή εποπτεία. Υπάρχει ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής, υπάρχουν οι τομεάρχες, οι αρμόδιοι από το οργανωτικό, υπάρχουν οι γραμματείες του κόμματος, δεν μιλάμε γι' αυτό, αλλά μια υψηλή πολιτική εποπτεία εν όψη των δημοτικών, των περιφερειακών εκλογών, αλλά φυσικά και κυρίως των βουλευτικών εκλογών, να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα, αν πάνε ομαλά, αν υπάρχουν προβλήματα σε κομματικό επίπεδο που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αν πρέπει να πάρουμε κάποιο μήνυμα από εδώ για να το μεταφέρουμε κάτω, αν πρέπει να μεταφέρουμε κάποιο μήνυμα από κάτω για να αντιμετωπιστούν κάποια ζητήματα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που επιδιώκουμε να κάνουμε. Και το δεύτερο πράγμα που επιδιώκουμε να κάνουμε είναι να καταγράφουμε σταδιακά τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις σε επίπεδο περιφέρειας, έτσι ώστε όταν θα φτάσει η ώρα να έχουμε ένα πρόγραμμα και σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά να έχουμε κυρίως και κάποιες βασικές ιδέες και λύσεις για την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο. Άρα αυτά τα δύο πράγματα έρχομαι εδώ να κάνω, δεν θα τα κάνουμε όλα σήμερα. Σήμερα είναι μια πρώτη επαφή, σας είπα μετά έχω να πάω να κάνω κάτι αντίστοιχο και στις ΣΕΡΕΣ, και γι' αυτό συνεννοηθήκαμε να βρεθούμε εδώ μεταξύ μας και να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Δεν θέλω να μου πείτε σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων ο τάδε είναι καλός υποψήφιος βουλευτής και ο τάδε είναι καλός υποψήφιος δήμαρχος κτλ. Δεν είμαστε χτεσινοί, δεν πάμε να αξίσουμε πληγές, πάμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αλλά θέλω να σας πω εγώ μερικά πράγματα ως τροφή για σκέψη και μετά μου λέτε τα δικά σας σχόλια, είτε πάνω σε αυτά που είπα, είτε γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να πει ο καθένας από εσάς κάτι το οποίο το θεωρεί σημαντικό.